Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλίκ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εφιαλτικές εκτιμήσεις για αριθμό κρουσμάτων και νεκρών τα Χριστούγεννα. Ασφυξία στα νοσοκομεία σε Βόρειο Ελλάδα και Θεσσαλία. Σε ετοιμότητα οι αρχές για επιτάξεις. Πληθαίνουν οι φωνές επιστημόνων υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Επεισόδιο Μητσοτάκη με ξένη δημοσιογράφο στο Μέγαρο Μαξίμου. Η οργή του Πρωθυπουργού και η σκληρή απάντηση για το μεταναστευτικό. Αυξάνεται η επιδότηση στα νοικοκυριά για το ρεύμα. Ελάφρυνση και για το φυσικό αέριο. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση. Φουντώνει το κύμα του κορονοϊού με τα αρνητικά ρεκόρ να διαδέχονται το ένα το άλλο και τους ειδικούς να κάνουν δυσίωνες προβλέψεις ακόμη και για 120 νεκρούς ημερησίως. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική και η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται στην επιστράτευση ιδιωτών γιατρών αλλά και στην επέκταση των μέτρων για τους ανεμβολίαστους. Οι προβλέψεις των ειδικών για την εξέλιξη της πανδημίας μετά τα καθημερινά αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων είναι εφιαλτικές. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι όλοι οι επιδημιολογικοί δείκτες τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχίσουν να επιδεινώνονται και τα Χριστούγεννα οι θάνατοι δεν αποκλείεται να φτάσουν τους 120 ημερησίως. Γύρω στα Χριστούγεννα μια κορύφωση της τάξης των 120 την ημέρα. Η δική μας ανάλυση, η οποία επαναλαμβάνω είναι βραχυπρόθεσμη τριών εβδομάδων, δείχνει ότι θα πλησιάσουμε μεταξύ 9 και 11 χιλιάδων κρουσμάτων τις επόμενες 3 εβδομάδες. Τα νοσοκομεία σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Οι εφημερίες κλείνουν μία μετά την άλλη με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Δραματική κατάσταση, δηλαδή έχουμε 100 ασθενείς στα τμήματα. Οι μονάδες είναι γεμάτες 34-35 διασωληνωμένοι. Θα περιμένουμε και άλλες διασωληνώσεις από εδώ και πέρα στις επόμενες μέρες. Σήμερα θα φροντίσουμε να ανιχνεύσουμε ποιοι είναι δυνατόν να πάνε σπίτι ή να πάνε στην αρρωγή. Μία λέξη θα σας πω. Ξεκινήσαμε τις διασωληνώσεις στους θαλάμους. Δεν υπάρχει κενό κρεβάτι στη ΜΕΘ. Σας πληροφορώ ότι έχουμε πάει στα Γιάννενα, στην Αθήνα, στη Χαλκίδα. Παντού έχουμε πάει σε όλη την Ελλάδα για να σώσουμε κάποιους ασθενείς. Πλέον δεν υπάρχει διέξοδος. Δίλημα για μας από τη στιγμή που κάποιος χρειάζεται την πρόσθετη υποστήριξη δεν υφίσταται. Ο ασθενής θα διασωληνωθεί. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αν ο διασωληνωμένος ασθενής νοσηλεύεται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, οι συνθήκες είναι πλημελείς. Η κατάσταση στο νοσοκομείο Βόλου είναι ακόμα πιο τραγική. Η εισαγγελία του Βόλου διέταξε έρευνα μετά τη διασπορά του κορονοϊού στο Αχιλοπούλιο, όπου στην αρχή μολύθηκαν 4 ασθενείς και στη συνέχεια 2 γιατροί. Μέσα σε μόλις 3 ημέρες στο νοσοκομείο του Βόλου έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανεμβολίαστοι. Πραγματικά ένα σκάνδαλο για το νοσοκομείο του Βόλου το ότι εδώ και 20 χρόνια δεν έχουν πνευμονόμο. Εμείς θέλουμε άμεσα μετακινήσεις και άμεσα μαζικές προσλήψεις. Και επίταξη ιδιωτών και ιδιωτικών δομών για να μην χαθεί κόσμος. Την ίδια ώρα, 5 ακόμη περιοχές εντάχθηκαν στο βαθύ κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη. Πρόκειται για την Κοζάνη, την Καρδίτσα, τη Χαλκιδική, τα Ιωάννα και τη Φθιώτιδα. Συνολικά, στο βαθύ κόκκινο έχουν ενταχθεί 22 περιοχές της χώρας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών είναι ανεμβολίαστη και γι' αυτό καταλήγουν πολλές φορές να βρεθούν και στα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Η πλειοψηφία των ασθενών που είναι εμβολιασμένοι γυρίζουν συνήθως σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος να τους κρατήσουμε. Η επιβαρημένη επιδημιολογική κατάσταση οδηγεί το Υπουργείο Υγείας στην απόφαση να επιστρατέψει, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στα δημόσια νοσοκομεία. Μιλάμε με όλους τους συλλόγους των γιατρών. Είναι να ζητήσουμε από τους ιδιώτες να έρθουν και να βοηθήσουν. Να έρθουν και να βοηθήσουν προσφέροντας ένα ωράριο που τους βολεύει, πρωινό και εφημερίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για τους ανεμβολίαστους, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Γενικό lockdown αποκλείεται. Μέτρα περαιτέρω για τους ανεμβολίαστους δεν αποκλείονται. Την ίδια ώρα όλο και πληθαίνουν οι φωνές για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Να επεκταθεί υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Να επεκταθεί υποχρεωτικότητα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, κάτι που έκανε η Ιταλία με το πράσινο πάσο. Δεν είσαι εμβολιασμένος, δεν μπαίνεις πουθενά. Πρώτο βήμα είναι η επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Θα πρέπει να γίνει ακόμα μέσω της Επιτροπής
Επιτροπής Βιοειθικής να εξετάσουμε και την περίπτωση του υποχρεωτικού εμβολιασμού του καθολικού. Έχουμε ένα στους τέσσερις ενήλικες άνω των 80 χρονών που είναι ανεμβολίαστοι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν. Αποτύχαμε. Αποτύχαμε σε αυτό. Αποτύχαμε σε αυτό. Ας το πούμε, μην φοβόμαστε τις λέξεις. Δεν μπορέσαμε να πείσουμε μία μερίδα του κόσμου. Δεν συνεχίσει να είναι ανεξέλεκτη κατάσταση, λογικά θα λαμβάνονται και πιο αυστηρά μέτρα. Ενθαρρυντικά είναι πάντως τα στοιχεία για την πορεία των εμβολιασμών. Μέσα σε ένα 24ωρο υπερδιπλασιάστηκαν τα ραντεβού, καθώς περισσότεροι από 41.000 έκλεισαν ραντεβού και άλλοι 72.000 για την τρίτη δόση. Τα ραντεβού για την τρίτη δόση θα κλείονται 2 εβδομάδες νωρίτερα από τη συμπληρώση των 6 μηνών. Δηλαδή τώρα πληρώνουμε 100 ευρώ το μήνα σε τεστ. Οπότε καλύτερα κάνε το εμβόλιο και ξεμπερδεύεις και τέλος. Είμαι υγειονομικός σε αναστολή και εξαναγκάστηκα να την κάνω για να επιστρέψω στην εργασία μου. Έκκληση στους ανεμβολίαστους πολίτες να εμβολιαστούν έκανε και ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ένα είναι το μήνυμα, ο εμβολιασμός. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας, προστατεύουμε τους δικούς μας, προστατεύουμε τους συνανθρώπους μας. Έκρηξη των θανάτων από κορονοϊό είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΔΥ, 70 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους, ενώ καταγράφονται 7.105 νέα κρούσματα. 1.631 από αυτά εντοπίζονται στην Αττική, 1.179 στη Θεσσαλονίκη και 399 στη Λάρισα. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 489, με τους 405 εξ αυτών να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Και πάμε να δούμε τώρα τι κατάσταση επικρατεί στην Θεσσαλονίκη. Ο Στέφανος Διαμαντόπουλος, συνάδελφος από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, θα ζητήσω από τους συναδέλφους να βοηθήσουν την κατάσταση. Ωραία. Νομίζω ότι έχω καλό. Ωραία. Στέφανε, πες μας σε παρακαλώ, τι πληροφορίες έχουμε, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, διότι αυτά που ακούμε από τους εντατικολόγους είναι ότι καθημερινά η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη ανταπεξέρχονται. Τα νοσοκομεία είναι στα όρια τους, όπως ξέρετε πολύ καλά, όσα στοιχεία δίνονται καθημερινά από τις δύο περιφερειακές ενότητες. Επομένως, περιγράφω μια κατάσταση όπως λίγο πολύ την ξέρετε. Η κατάσταση είναι στα κόκκινα. Αν η κυβέρνηση δεν αποφασίσει να πάρει περισσότερα μέτρα, αν δεν προχωρήσει ο εμβολιασμός που φαίνεται ότι κινείται λίγο καλύτερα τις δύο τελευταίες μέρες, νομίζω ότι θα έχουμε γενικότερα πρόβλημα. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από αυτό που έχει η Αθήνα, η Δυτική, η Αττική ή άλλες περιοχές. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνουμε μια επανάληψη της περίοδου του περασμένου Οκτωβρίου, θέλω να σας πω δύο πραγματάκια παρακαλώ, διότι κάποια στιγμή κατατά και γραφικό να πρέπει να απολογηθεί η Θεσσαλονίκη για τίποτα περισσότερο από ότι λίγο πολύ είναι όλη η Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Δυτική Αττική έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, παρουσιάζεται μια εικόνα σαν να είναι κάτι ιδιότροπη τύπη, γραφική, λίγο υπέρ ή υπέρ της εκκλησίας ή υπέρ μιας κατάστασης, όπου κάτι συμβαίνει εκεί απροσδιόριστο και έτσι τα κρούσματα είναι και φέτος σαν Άγιος Δημήτρης της περσινής χρονιάς. Κάνετε λάθος. Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί το μοτίβο της περσινής χρονιάς, διότι και ο καιρός είναι διαφορετικός. Σωστό. Και τα χαρακτηριστικά της περιφέρειας είναι διαφορετικά. Θα σας πω μόνο δύο παράγοντες. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα φοιτητικό κόσμο, ο οποίος κινείται στο κέντρο και κινείται συνολικά. Δεύτερο, η επικοινωνία με την περιφέρεια, δηλαδή τη Βουλγαρία. Ξέρετε τα ποσοστά της Βουλγαρίας, κυρία Καλογεροπούλου, έτσι δεν είναι? Τα ξέρετε πολύ καλά τα ποσοστά της Βουλγαρίας και η επικοινωνία είναι πιο συχνή. Και ίσως και κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Επομένως, όμως, Στέφανε, αν μου επιτρέπεις, όλη η συζήτηση γίνεται γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης ξεκίνησε όλη η συζήτηση. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μένος ή κάποια επισήμανση για την συμπρωτεύουσα.
Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Κάτι άλλο, Στέφανε, αν μου επιτρέπεις, και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Καπραβέλλος από το Παπα-Νικολάου και από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι γιατροί μας ειδοποιούν ότι κάθε φορά στις εφημερίες γίνεται μάχη από τα κρούσματα τα οποία προσέρχονται. Ναι, είναι αλήθεια, είναι έτσι. Αν περάσει κανείς ένα βράδυ, σήμερα το βράδυ στο Παπαγεωργείο, νομίζω το Παπαγεωργείο είναι σε εφημερία, πραγματικά αυξάνονται κάθε μέρα οι περιπτώσεις COVID που εισάγονται στα νοσοκομεία, ξεπερνά τις 40-45 και πάει λέγοντας. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα σε δύο κατευθύνσεις. Νομίζω ότι είναι γνωστά από πέρσι τα στοιχεία, οι συνθήκες. Πρέπει να πάμε στην τρίτη δόση πιο γρήγορα. Η κυβέρνηση λέει θα ανοίξει τρίτη δόση για όσοι έχουν συμπληρώσει το εξάμηνο, είναι πολύ κοντά, αλλά ακόμα περιμένουμε. Η υποχρεωτικότητα θα πρέπει να τη δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση πια για την υποχρεωτικότητα. Και επίσης, με συγχωρείτε, κάτι ακόμα. Ίσως θα χρειαστεί να πάμε στην εστίαση σε περαιτέρω μέτρα, τα οποία δεν νομίζω ότι είναι ενοχλητικά για όλους μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό. Ένα δευτερόλεπτο, παρακαλώ, κυρία Ζάρακελ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Επιχειρήθηκε να γίνουν κινητές μονάδες οι οποίες θα κυκλοφορήσουν στην περιφέρεια. Ήταν τόσο βιαστικό αυτό το τρένο της κινητής μονάδας που στεκόταν σε μια περιοχή για μισή ωρίτσα και τρία τετάρτα. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Θέλουμε συνολική προσπάθεια προς κάθε κατεύθυνση. Ναι, πολύ και σωστά. Να πούμε, να δώσουμε την πληροφορία και συγγνώμη, Ανδριάννα, επειδή δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη και προφανώς, Στέφανε, δεν συζητούμε μόνο για την συμπρωτεύουσα. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλο το τόξο της Βορείου Ελλάδος και από τη χαμηλή προσέλευση να εμβολιαστούν, από την απροθυμία να εμβολιαστούν. Υπάρχει και ένα περιστατικό στις Σέρες σήμερα, όπου έχουμε παρέμβαση εισαγγελίας για μια οικογένεια, όπου ο πατέρας αντιεμβολιαστής, όχι μόνο αντιεμβολιαστής και αρνητής του ιού και αρνητής της μάσκας με 4 παιδιά, αρνείται στα παιδιά του το δικαίωμα στη μόρφωση και τα κρατάει στο σπίτι, δεν πάνε στο σχολείο, για να μην υποστεί τη διαδικασία των self-testing του να φορούν μάσκα. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης σχετικά με το εμβόλιο και αυτό είναι το κύριο ζήτημα στο οποίο πρέπει να στραφεί η προσοχή. Έχω το λόγο τώρα. Ναι. Λοιπόν, εγώ βεβαίως, αφού πω στον συνάδελφο, δεν είμαι και λάτρης αυτού του διαχωρισμού μεταξύ Βορείων και Νοτιών. Όχι, είμαστε όλοι. Ακριβώς, ναι, ναι. Και ιδιαίτερα σε αυτήν εδώ τη συζήτηση εγώ που είμαστε οι περισσότεροι Βορειοελλαδίτες, συνάδελφε. Λοιπόν, έχει όμως δίκιο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του για τα ποσοστά τα οποία παρουσιάζει σήμερα η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε, για παράδειγμα, και θα πάω στο δίκτυο θετικότητας, δεν θα πάω στα κρούσματα, γιατί εκεί βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται ανάλογα με τα τεστ τα οποία γίνονται. Η Λάρισα, η οποία είναι αυτή η οποία κρατά την πρωτιά στο δίκτυο θετικότητας με 2,55%, έπεται η Μαγνησία, έπεται το Κλικής, έπονται οι Σέρες και αμέσως μετά η Θεσσαλονίκη είναι στο 1,66% στο δίκτυο θετικότητας, ενώ για παράδειγμα η Αθήνα είναι στο 1,07%. Τα Τρίκαλα, λέω, είναι στο 1,093%. Το 1,66% δεν δείχνει αυτό το οποίο περιγράφουμε. Το ρεπορτάζ όμως βασίζεται σε αυτό το οποίο το είπε και νωρίτερα η Ελίνα. Ακούμε από να συμβαίνει στα νοσοκομεία της πόλης, γνωρίζοντας ότι στα τα νοσοκομεία της πόλης της Θεσσαλονίκης εξυπηρετούν και άλλες περιοχές. Βέβαια, και τους όμορους νομούς. Βεβαίως, σαφέστατα. Και από τις Σέρες και από το Κλικής είναι αυτό γνωστό. Στο θέμα της παρέμβασης της εισαγγελίας. Δύο παρεμβάσεις είχαμε από την εισαγγελία και ας το κρατήσουμε το θέμα της παρέμβασης εισαγγελίας, γιατί αρχίζει και μια νομική συζήτηση πλέον. Μετά την τοποθέτηση την οποία είχαμε σήμερα από τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Αλιβιζάτο, για το θέμα της υποχρεωτικότητας και το τι ακριβώς γίνεται με το θέμα του εμβολιασμού. Η πρώτη είναι αυτή που περιέγραψε η Ελίνα και είναι στις Σέρες. 4 από τα 6 παιδιά της οικογένειας, τα οποία οι γονείς επέλεξαν να μην πηγαίνουν σχολείο, λέγοντας ακριβώς ότι επιβάλλουν στα παιδιά βασανισμό, δηλαδή χρήση μάσκας και self-test. Τα 4 παιδιά της οικογένειας έχασαν τη σχολική χρονιά. Ο εισαγγελέας έχει διατάξει κοινωνική έρευνα στην οικογενειακή εστία προκειμένου να δει το τι συμβαίνει. Η άλλη παρέμβαση είναι στο Άγιο Όρος. Μετά τις δηλώσεις τις οποίες είχαμε από τον Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο, ηγούμενο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, αυτό το οποίο είπε η εισαγγελία είναι να δούμε το τι συμβαίνει και αν τελείται το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Στέφανε, εγώ να ρωτήσω κάτι. Φαίνεται πως θα έχουμε εξελίξεις, αν μη τι άλλο, σε αυτό. Από το ρεπορτάζ
έχετε καταλήξει γιατί υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα για τους εμβολιασμούς? Αν, Ελένη, ρωτάς εμένα, να σου πω έτσι δύο κουβέντες, τι σκέφτομαι. Ναι. Αλλά είναι κάποιες ενδείξεις που έχει ο καθένας εξημών παρακολουθώντας και την επικαιρότητα, αλλά και διαβάζοντας, αναπνέοντας την κοινή γνώμη. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα συντηρητικό περιβάλλον, το οποίο ανάλογα με την περιοχή είναι έντονο ή όχι. Ναι. Στην Βόρεια Ελλάδα και στην περιφέρεια έχουμε αργά αντανακλαστικά σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Επίσης, παίζει ρόλο και η προσπάθεια μερικών κύκλων πολιτικών να υποδαβλήσουν ή να πριονίσουν τα πόδια πάνω στα οποία στέκεται όποια προσπάθεια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάτε ότι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι και τόσο θετικό υπέρ του εμβολιασμού. Σωστό είναι και αυτό. Θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτό το κομμάτι της ιδιαίτερης δεξιάς και παλιότερα της λούμπεν δεξιάς, να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα κόμματα και παρεξηγηθούμε, έχει ένα ρόλο σε μερικά κομμάτια της περιφέρειας λίγο διαφορετικό. Επίσης υπάρχει ένας ιδιότυπος εγωισμός. Όσοι καλύπτονται πίσω από το ότι η υποχρεωτικότητα είναι αυτή που τους ενοχλεί, προφανώς θέλουν άλλη διαχείριση. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο, βλέποντας και τις τελευταίες δύο μέρες τους εμβολιασμούς, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με συγκατάβαση το θέμα και να κάνουμε ένα βηματάκι προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μία, κάποια μέτρα. Δεν γίνεται να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι. Ίσως στη νυχτερινή ζωή μας, ίσως κάπου αλλού. Για παράδειγμα, με το παραμικρό που συμβαίνει κάτι στα παιδιά μας στο σχολείο, τρέμουμε στην ιδέα ότι αυτό δεν είναι ένα απλό συνάχη. Ίσως είναι κάτι άλλο και όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια κατάσταση. Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, στα παιδιά. Όλοι μας. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πανικό πια. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ ως Βορειολαδίτης θα προσυπογράφω μεγάλο μέρος από αυτά που λες, διότι μπορώ να γνωρίζω την ψυχολογία των κατοίκων έτσι, της συνοριακής γραμμής. Ας ελπίσουμε ότι αυτός ο ιδιότυπος εγωισμός και αυτό έτσι, το στενό μυαλό που υπάρχει σιγά σιγά θα υποχωρήσει με μια προσπάθεια και από την πολιτεία να προσεγγίσει αυτές τις ομάδες του πληθυσμού και να τις πείσει τέλος πάντων ότι είναι για καλό τους, δεν είναι για κακό τους και δεν χρειάζεται να φτάσουν στο τελευταίο σκαλοπάτι είτε της διασωλήνωσης είτε και της φυγής από το μάτιο του το κόσμο για να αποδείξουν ότι είναι άντρωτοι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, στις προτροπές της πολιτείας να εμβολιαστούν. Λοιπόν, Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί πρέπει να συζητήσουμε και με τον καθηγητή αναλυτικής χημίας στο ΕΚΠΑ, τον καθηγητή, τον κύριο Νικόλαο Θωμαίδη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Και εντάξει, τώρα έχω την αίσθηση ότι κι εσείς έχετε υπομειστεί έναν άχαρο ρόλο να γίνεστε μάντης κακών. Το θέμα είναι ότι όλες οι προβλέψεις σας επιβεβαιώνονται και η κατάσταση βαίνει επί τα χείρο. Το ερώτημα που μπαίνει αυτή την ώρα είναι τι θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασχετικά σε αυτό το κύμα της πανδημίας, κατά κάποιους της πανδημίας των ανεμβολίαστων, κατά κάποιους άλλους σε αυτή την πανδημία του διαχωρισμού των ανθρώπων κλπ. Το ζήτημα είναι ότι χάνονται ζωές. 70 άνθρωποι σήμερα είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο. Βεβαίως. Έτσι είναι. Αν με επιτρέπετε ευθέως απαντώντας το ερώτημά σας, δύο είναι αυτά τα οποία μπορούν να δράσουν ανασχετικά. Το πρώτο ήδη εφαρμόζεται και είναι η αύξηση της ιχνηλάτησης, που ήταν το μόνο έτσι μέτρο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε κάπως την περαιτέρω εξάπλωση αυτής της νόσου. Το δεύτερο που μπορεί άμεσα να γίνει είναι να επιτραπεί κατά την νωρίτερα, στο πέμπτο μήνα, η τρίτη δόση, διότι επιστημονικά ευρήματα τόσο από την Αμερική αλλά και πρόσφατα από το ΕΚΠΑ, από την ομάδα του κυρίου Τέρπου και του κυρίου Δημόπουλου στο Αλεξάνδρα, δείχνουν το εξής. Οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το εξάμηνο, είναι περίπου 50% προστατευμένοι από το στέλεχος Δέλτα. Ενώ μπορεί να έχουν αντισώματα έναντι στελεχών που δεν κυκλοφορούν πλέον την κοινότητα,
δεν είναι προστατευμένοι ως προς τη Δέλτα. Αυτό το βλέπουμε συνεχώς. Στο στέλεχος της Γιουχάν είμαστε προστατευμένοι, το οποίο εξέλιπε. Διότι υπάρχει και το στέλεχος Δέλτα. Ναι. Και πόσο διάστημα λέτε μεταξύ των εμβολιασμών, πόσους μήνες? 5. Στο εξάπνο. Αν γίνει, ακούστε το εξής όμως εύρημα που είναι εντυπωσιακό. Ναι. Αν γίνει η τρίτη δόση, σε μία εβδομάδα αυξάνεται τόσο πολύ η εμβολιαστική κάλυψη, δηλαδή τόσο πολύ η ανοσία, που προστατεύονται σχεδόν καθολικά και από τη Δέλτα. Άρα, αυτό είναι δύο έρευνες ανεξάρτητες, η μία δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο, η άλλη δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, ναι, που δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην Αμερική το δείγμα ήταν πάνω από 600 άτομα, στην Ελλάδα είναι γύρω στους 80. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό το ότι μπορούμε αμέσως με την τρίτη δόση να γλιτώσουμε περίπου 25% των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Μου προκύπτει αυθόρμητα. Γίνονται αυτές οι έρευνες και λένε ότι εσείς οι επιστήμονες ότι οι ενδείξεις συνηγορούν υπό της άποψης ότι η τρίτη δόση καλύπτει κατά 25% και ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ανασχετικά στο κύμα πανδημίας στους στελέχους Δέλτα. Αυτό σημαίνει ότι θα τρέχουν και έρευνες οι οποίες από εδώ και πέρα θα μελετούν το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κάλυψη. Διότι έτσι όπως μας το λέτε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα χρειαστεί σε 6 μήνες ενδεχομένως και μια άλλη υπόμνηση, εάν επιμένει η πανδημία. Καταρχήν να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει με οποιοδήποτε στέλεχος, ακόμα και της Γιουχάν, ακόμα και της Αλφα, με το που κάνουν την αναμνηστική δόση, ας πούμε, μετά την νόσησή τους, αμέσως προστατεύονται πάρα πολύ ισχυρά και από τη Δέλτα, που έτσι κι αλλιώς είχαν μια καλύτερη ανοσία. Που σημαίνει ότι όσοι έχουν νοσήσει έχουν ήδη κυταρική ανοσία και με την δόση που κάνουν το εμβολιασμό είναι πλήρως καλυμμένοι. Αυτό, αν θα κρατήσει για 6 μήνες ή περισσότερο, δεν το μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε, αλλά δείχνουν τα ευρήματα ότι ενδεχομένως αυτοί που νοσούν και εμβολιάζονται έστω και με μία δόση θα έχουν πολύ περισσότερους μήνες προστασία. Από τους εμβολιασμένους που δεν έχουν νοσήσει. Αυτό σημαίνει όμως... Υπάρχει πάντως εμπειρία. Αν κάποιος κάνει και την τρίτη δόση, κολλάει μετά ο κορονοϊός? Γιατί αν είναι... ξέρετε, έχουμε... Αυτό που είπαμε... Θα την κάνουμε την τρίτη δόση, αλλά λέμε... Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε ακριβώς είναι ότι δεν κολλάμε. Διότι όταν έχεις μια νοσία κοντά στο 100% ή πάνω από το 95%, προφανώς και δεν κολλάς. Ή αν λάβεις υλικό φορτίο, το πολύ πολύ να έχεις κάποιο συνάχη ή κάποιο λίγο πονόλεμο ή να χάσεις απώλεια όσφρησης ή γεύσης για ένα μικρό διάστημα. Αυτό άρα σημαίνει όμως βαριά ότι μπορεί να τη μεταδώσεις την ασθένεια. Εγώ το ακούω αυτό, ότι μπορεί να την περάσεις εντελώς ελαφριά. Την κολλάς όμως, τη μεταδίδεις? Κύριε Καλογεροπούλου, είναι ξεκάθαρο ότι το υλικό φορτίο ενός ατόμου που δεν έχει καμία ανοσία είναι τεράστιο. Μπορεί να το μεταδώσει πάρα πολύ εύκολα. Το υλικό φορτίο που αναπτύσσεται σε έναν εμβολιασμένο, επειδή υπάρχει αυτός ο πόλεμος μέσα, το είναι πολύ λιγότερο. Άρα και η μεταδοτικότητα αυτού του ατόμου είναι μικρότερη. Αν δεν τηρούμε τα μέτρα και τις μάσκες σε κλειστούς χώρους, σαφέστατα περιορίζουμε την μετάδοση. Επομένως, ένας που είναι εμβολιασμένος, απλά πρέπει να έχει στο νου του αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι άτρωτος. Πρέπει να φοράει μάσκα. Αν φοράει μάσκα, τότε ακόμα και να έχει, όπως λέτε, υλικό φορτίο, δεν θα το μεταδώσει. Πιο εύκολα θα μεταδώσει ένας ανεμβολίαστος. Εγώ δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα λίγο με την αρχική τοποθέτησή σας αναφορικά με το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει από τη δεύτερη δόση μέχρι την τρίτη, μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη δόση. Αν αυτό θα πρέπει να είναι εξάμηνο ή αν τελικά σύμφωνα με τις έρευνες οι οποίες και επικαλεστήκατε θα πρέπει να πάμε λίγο νωρίτερα. Και δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα, γιατί από τη στιγμή που έχουμε την απόφαση για το εξάμηνο, 5,5 μήνες πλέον για να κλείνουμε και τα ραντεβού, φαίνεται πως αυτές
Οι συγκεκριμένες έρευνες, δεν ξέρω, δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη οδηγία από, η οποία ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι μόνο δύο οι δημοσιευμένες αυτή τη στιγμή, ναι, σε όλο τον κόσμο. Όμως είναι σημαντικές και δείχνουν σε σύνολο και κάτι άλλο και με κάποιες άλλες έρευνες οι οποίες μελετούν και την ανοσία των αυτών που έχουν νοσήσει, ότι ενδεχομένως αυτοί που έχουν νοσήσει μπορεί να αναπτύσσουν κυταρική ανοσία πολύ πιο ισχυρή από αυτόν που εμβολιάζεται. Άρα αυτός που εμβολιάζεται μόνο χρειάζεται αναμνηστική δόση. Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Αυτό που φαίνεται δε από το Ισραήλ είναι ότι αυτοί εκεί επέλεξαν να εμβολιάσουν με τρίτη δόση το τετράμινο, το 65% που είχε, μπράβο, που είχε εμβολιαστεί πλήρως. Έτσι. Επομένως, το 65% του πληθυσμού του Ισραήλ, τόσο ήταν εμβολιαστική κάλυψη, έχει κάνει την τρίτη δόση. Μάλιστα. Τα κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστα. Ναι. Μάλιστα, να ρωτήσω και κάτι άλλο τον κύριο Θωμαίδη. Κύριε Θωμαίδη, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, από 1η έως 7, είχαμε 9.500 κρούσματα σε παιδιά από 4 έως 18 χρονών. Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση? Και ας πούμε στην Κοζάνη έχουμε 300 κρούσματα σε παιδιά, κλείνουν σχολεία. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Ναι. Είναι ακριβώς ανησυχητικό όπως ακριβώς το αναφέρετε. Καταρχήν να πω, επειδή σας παρακολουθούσα και πριν πολύ προσεκτικά και ήταν πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνατε, ότι στο κόκκινο πέρα από τη Λάρισα είναι και η Κοζάνη. Είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό. 140 περίπου κρούσματα ανά 100.000 άτομα. Αντιπαραβάλλω το νούμερο 106 στη Θεσσαλονίκη ανά 100.000 άτομα. Έτσι, γιατί αναφέρθηκε πολύ ορθά η κυρία Ζαρακέλη σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά, είναι σίγουρα ευάλωτα. Έτσι, δεν έχουν εμβολιαστεί έτσι σε μεγάλο ποσοστό, ειδικά κάτω από 11 δεν υπάρχει καν αυτό. Και είναι σίγουρο ότι θα νοσήσουν το επόμενο διάστημα. Άλλωστε το είχε πει ή είχε αναφερθεί σε αυτό και ο κύριος Σύψας και άλλοι λοιμοξιολόγοι. Ωστόσο φαίνεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία βαίνει προφανώς ομαλά, δηλαδή δεν κλείνουν τα τμήματα, γιατί η εκπαιδευτική εμπολής είναι εμβολιασμένη. Προσέξτε τώρα, το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά, με την έννοια ότι ξέρουμε γενικότερα από τη βιβλιογραφία ότι δεν νοσούν βαριά. Είναι πού το μεταδίδουν. Ναι, πού το μεταδίδουν είναι το θέμα. Αυτό. Επομένως, αυτό είναι το θέμα μας και θα πρέπει προφανώς στις περιοχές που δεν υπάρχει μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη και αναφερθήκατε σε αυτές, να ληφθεί μια μέρημνα για προς εκείνη την κατεύθυνση. Ναι, θα πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας να το δει. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε κύριε καθηγητά, πείτε μας πώς θα περάσουμε τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κάποιος, διότι βλέπετε ότι ακόμη και οι συνάδελφοι, οι έγκριτοι συνάδελφοι που τρέχουν τα μοντέλα που δίνουν πρόβλεψη στις 3 εβδομάδες ή στις 4, όπως ο κύριος Σαριγιάννης και ο κύριος Τζανάκης, επικαιροποιούν συνεχώς τα στοιχεία. Διότι είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία μεταβάλλεται. Τι μεταβάλλονται? Μεταβάλλονται τα μέτρα. Δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Δεν μεταβάλλεται ο εμβολιασμός. Αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως δεν μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα ότι τα Χριστούγεννα θα είμαστε ελεύθεροι της πανδημίας και θα κάνουμε Χριστούγεννα όπως πέρυσι, που τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, αλλά προηγήθηκε ένα ισχυρό lockdown, έτσι. Τώρα, αυτό που φαίνεται, αν θέλετε μία έτσι εκτίμηση από τα βραχυπρόθεσμα δεδομένα που έχουμε από τα λίμματα εμείς και με αυτά συσχετίζουμε τα κρούσματα και τις εισαγωγές στις 5 μέρες ή στις 8 και βλέποντας τη δυναμική της πανδημίας όπως εξελίσσεται στην Αττική και σε άλλες περιοχές, φαίνεται να κορυφώνεται το επόμενο δεκαήμερο αυτό το κύμα και μετά να υπάρχει μια σταθεροποίηση και μετά μια σταδιακή αποκλιμάκωση αν γίνει γρήγορα η τρίτη δόση
εφαρμοστούν οι χνηλάτες ουσιαστικά τα μέτρα αυστηρά και τηρούμε κάποια έτσι, μέτρα αποστασιοποίησης. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα καλό πολύ βράδυ. Που καλό βράδυ μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Θράκης. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί τη χώρα σε τραγικό αδιέξοδο. Αν δεν μπορεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις να αποχωρήσει, να τις πάρουμε εμείς, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι καταφεύγει στο διχασμό και το καταφύγιο ενόχων. Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε περαιτέρω το καθημερινό πλέον παραλήρημα καταστροφολογίας και εργαλειοποίησης της πανδημίας, το οποίο επιδίδεται ο κύριος Τσίπρας, απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε 2 χρόνια να φτιάξει κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Είχε 2 χρόνια να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, που από εδώ και στο εξής, θα χάνει τη ζωή του έξω από μονάδες εντατικής θεραπείας. Για κάθε πολίτη που θα χάνει τη ζωή του εκτός, που θα διασωληνώνεται εκτός, η ευθύνη θα έχει ονοματεπώνυμο. Ο συνάδελφος Απόστολος Έλληνας από το Λαμία FM είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Λαμία. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας απόψε να μας μιλήσεις για αυτή την οικογενειακή τραγωδία. Στη Φθιώτιδα. Οικογενειακή τραγωδία. Ναι. Που εκτελήχθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην κοινότητα Παλαμά του Δομοκού. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιάννης Χριστοδούλου, έφυγε στα 63 του χρόνια από επιπλοκές του κοροναϊού. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λαμίας, αλλά αφού είχαν περάσει αρκετές ημέρες που έμενε στο σπίτι του και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το κοροναϊό με διάφορα σκευάσματα, αντιπυρετικά κλπ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δυστυχώς το μεσημέρι της ίδιας μέρας κατέληξε από επιπλοκές του κοροναϊού. 10 μέρες νωρίτερα είχε φύγει επίσης από την ίδια αιτία και η μητέρα του 90 χρόνων. Δυστυχώς πίστευαν ότι δεν υπάρχει κοροναϊός και ήταν αντίθετη στον εμβολιασμό. Αυτό οφείλοντας στο γεγονός ότι ο αδελφός του Προέδρου του Παλαμά, Νικόλαος Χριστοδούλου, ήταν γιατρός και μάλιστα καρδιολόγος, στρατιωτικός γιατρός. Και τους καθησύχαζε ότι δεν υπάρχει κοροναϊός και είναι μια συνηθισμένη ίωση και δεν υπήρχε λόγος να εμβολιαστούν. Όμως και ο γιατρός, ο στρατιωτικός, νόσησε και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος περίπου για 1 μήνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας και δυστυχώς κατέληξε και εκείνος πριν από 1 εβδομάδα σε ηλικία 68 χρόνων. Όπως μας είπαν τώρα κάτοικοι του χωριού Παλαμά, όλοι είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατιωτικό γιατρό που επισκέπτονταν κάθε εβδομάδα το χωριό του. Και ο οποίος τους συνιστούσε να μην εμβολιαστούν και ότι ο κοροναϊός είναι μια μορφή συνηθισμένης γρίπης και μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανάλογο τρόπο. Άρα έτσι, σε αυτό λοιπόν, το χωριό πόσοι λιγότερο... ανεμβολιαστοί υπάρχουν? Δεν άκουσα, Ελένη. Λέω, σε αυτό το χωριό πόσοι ανεμβολιαστοί, γιατί προφανώς άκουγαν τον γιατρό τους. Δηλαδή ακριβώς. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Λογικό. Ήταν περίπου το 70% των κατοίκων του χωριού ανεμβολίαστοι. 70%. Ανεμβολίαστοι. Τώρα όμως, μετά αυτή τη τραγωδία που εκτελήχθηκε στο χωριό τους, πέφτουν όλοι στα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΗ να εμβολιαστούν, γιατί κατάλαβαν ότι υπάρχει κοροναϊός και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι ο εμβολιασμός. Αυτό που περιγράφει είναι λυπηρό. Έπρεπε να φύγουν τρεις άνθρωποι για να πιστούν. Τρεις άνθρωποι και μάλιστα ένας γιατρός, καρδιολόγος, στρατιωτικός γιατρός, στον οποίο είχαν τυφλή εμπιστοσύνη ότι γνωρίζει καλά τα θέματα της υγείας. Νομίζω ότι είναι το πιο τραγικό παράδειγμα και για να πιστούν όσοι είναι δύσπιστοι, φοβικοί ή και αρνητές να σπεύσουν να εμβολιαστούν για να σώσουν. Πάντως υπάρχουν πολλοί γενικά στην περιφέρεια, πάρα πολλοί οι οποίοι είναι αρνητές, οι οποίοι παρασύρονται από διάφορους, είτε είναι γιατροί, μάλιστα, είτε είναι ελάχιστοι βέβαια γιατροί, είτε είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι προσπαθούν να τους... Οι γιατροί προκαλούν εντύπωση. Γιατί πες ότι κάποιος ο οποίος δεν είναι γιατρός, είναι ιερέας, δεν ξέρει ακριβώς το τι γίνεται, δεν ξέρει τι λέει κτλ. Αλλά το να υπάρχει γιατρός, επιστήμονας, ο οποίος έχει σπουδάσει και να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει. Όχι το εμβόλιο, όχι τόσο το εμβόλιο, ότι δεν υπάρχει καθόλου συγκεκριμένο ιός. Και είναι απλά μια γρήπη, αυτό θεωρώ ότι είναι αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιληφθούν οι ιατρικοί σύλλογοι, γιατί δεν είναι μόνο ο εκλοιπών. Έρχονται καταγγελίες για πάρα πολλούς γιατρούς και γυναικολόγους και καρδιολόγους και παθολόγους και νομίζω ότι αυτοί τροφοδοτούν όλο αυτό το κλίμα της άρνησης. Πάντως ο ιατρικός σύλλογος εδώ της Φθιώτιδας
Καρδίτσας έχει βγάλει μια ανακοίνωση με την οποία καλεί όλους τους συναδέλφους τους να εμβολιαστούν και πράγματι έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού στους γιατρούς που υπηρετούν εδώ στην περιφέρεια της Θεότιδας. Και μακάρι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και οι υπόλοιποι κάτοικοι. Απόστολε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σας. Καλό βράδυ. Συνέχεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Οι τουρκικές προκλήσεις, η διαχείριση της πανδημίας και το μεταναστευτικό κυριάρχησαν στο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ολλανδό ομολογό του Μαρκ Ρούτε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο με προϋπόθεση τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Από Ολλανδή δημοσιογράφο δέχθηκε μία ερώτηση επίθεση για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού. Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μαρκ Ρούτε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στις κοινές τους δηλώσεις να αναφέρεται στις τουρκικές προκλήσεις, απειλές και παραβιάσεις, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού του διεθνούς δικαίου και προάσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Συζητήσαμε σύντομα και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και δυστυχώς την συχνή διολίσθηση της Τουρκίας εκ νέου σε μια επιθετική ρητορική που όχι απλά αντιβαίνει στη διεθνή νομιμότητα, αλλά συχνά προσβάλλει την ιστορία, τη γεωγραφία και την κοινή λογική. Θέμα αρχής όμως για την Ελλάδα αποτελεί η προάσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Και γι' αυτό και μένουμε πάντα ψύχρεμοι απέναντι στις προκλήσεις, οπλισμένοι με την ισχύ του διεθνούς δικαίου, αλλά και της αποφασιστικής αμυντικής μας ετοιμότητας. Το προσφυγικό μεταναστευτικό κυριάρχησε στις επαφές των δύο ηγετών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πολιορκία της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη ενός συντονισμένου σχεδίου από τις Βρυξέλλες, καθώς η εργαλειοποίηση του προβλήματος μπορεί να μας απειλήσει. Συζητήσαμε με τον αγαπητό Μαρκ και για το νέο σύμφωνο για το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια προοπτική που με γνώμονα την αλληλεγγύη οφείλει να αναγνωρίζει καταρχάς τη μεγάλη πίεση η οποία ασκείται στα κράτη της κοινοτικής μεθορίου. Οφείλει να κατανείμει δίκαια τα βάρη των ροών σε όλα τα μέλη της. Για το θέμα, ο Πρωθυπουργός δέχθηκε επιθετική ερώτηση δημοσιογράφου από την Ολλανδία σχετικά με το μεταναστευτικό, τα pushbacks και για όσα συμβαίνουν, όπως είπε, στους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world. There has been overwhelming evidence and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. What I will not accept is that in this office you will insult me or the Greek people with accusations and expressions that are not supported by material facts. This country has been dealing with a migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds, if not thousands, people at sea. We just rescued 250 people in danger of drowning south of Crete. We are doing this every single day, rescuing people at sea, while at the same time, yes, we are intercepting boats that come from Turkey, as we have the right to do in accordance with European regulation, and waiting for the Turkish Coast Guard to come and pick them up to return them to Turkey. Rather than putting the blame on Greece, you should put the blame on those who have been instrumentalizing migration systematically, pushing people in desperate situation from a safe country, because I need to remind you that the people who are in Turkey are not in danger. Their life is not, their life, please. Please, this please. Is not a dialogue. Their life is not in danger, and you should put the blame on others and not on us. Allow me, have you visited the new camps on our islands? Have you been to Samos? Yes, to I'm on the first. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. Look, you will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now, and you will not interrupt me. In the same way, and I listen to you very carefully. If you go to Samos, you will find an impeccable camp with impeccable conditions, funded by EU money, with
clean facilities with playgrounds for our children, for the children to play. No comparison to what we had in the past. This is our policy. We will stand by it, and I will not accept anyone pointing the finger to this government and accusing it of inhumane behavior. This Prime Minister and this government is applying the highest standards. And what this government is trying to do is to defend the outer borders of the European Union. That is one of the tasks the countries have who are lying at the outside, like Italy, Spain, Hungary, Slovenia, but also Poland and Greece. And that is an extremely difficult situation. Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρκ Ρούτε συμφώνησαν για την Λιβύη στην ανάγκη να γίνουν εκλογές, να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός με σεβασμό στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και απόσυρση όλων των μισθοφόρων και ξένων δυνάμεων. Λοιπόν, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός έδωσε μια πληρωμένη απάντηση σε μια πρόκλητη επίθεση που δέχθηκε, σε έναν τόνο ο οποίος νομίζω ότι ξεπέρασε τα όρια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Καταρχάς, νομίζω ότι δεν επρόκειτο για ερώτηση. Ήταν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, ήταν μια πολιτική τοποθέτηση και ήταν μια πολιτική τοποθέτηση η οποία υιοθετούσε πλήρως τους ισχυρισμούς της Τουρκίας, με τους οποίους η Τουρκία πιέζει καθημερινά την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει περισσότερα κονδύλια για τη διαχείριση αυτού που ονομάζει μεταναστευτικό πρόβλημα από τις απειλές τις οποίες έχουμε δει καθημερινά. Τις συμφωνίες που υπογράφει. Από τον Ερντογάν και σύμφωνα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, με τις συμφωνίες τις οποίες υπογράφει. Η προσβολή ήταν προς το πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού, η προσβολή ήταν προς το πρόσωπο και όλων όσοι βρίσκονται καθημερινά στο Αιγαίο και μιλώ βεβαίως για τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος που βρίσκονται καθημερινά εκεί προκειμένου να προστατεύσουν όχι μόνο τα ελληνικά σύνορα, αλλά και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχαμε δει στα χερσαία σύνορά μας, το είχαμε δει στον Εύρο, είχαμε δει τα όσα συνέβησαν από αυτή τη συντονισμένη επίθεση, την οποία τότε εκμεταλλευόμενος, αν θέλεις, ο Ερντογάν τους ίδιους τους μετανάστες εξαπέλυσε προς την χώρα μας πόλεμος. Τότε, τον υβριδικό πόλεμο που τον βλέπουμε τώρα και στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Το βλέπουμε και εκεί, σαφέστατα βεβαίως. Βλέπουμε και το τι γίνεται καθημερινά στο Αιγαίο. Η πολιτική η οποία ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι συγκεκριμένη. Είναι μια πολιτική η οποία παραμένει στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συμφωνία την οποία υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την διαχείριση του μεταναστευτικού. Η χώρα μας ως πρώτη χώρα υποδοχής και η αναφορά βεβαίως του Πρωθυπουργού για το αν η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα πηγάζει από την παρούσα συμφωνία την οποία και επικαλείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία όταν γίνονται οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις για το θέμα του μεταναστευτικού. Ελένη. Προφανώς το θέμα έχει μία διπλή διάσταση. Το ένα είναι η ουσία της ερώτησης, δηλαδή θα μπορούσε να ρωτήσει πραγματικά το τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Σωστό. Είναι μία ερώτηση η οποία έχει ξαναγίνει δεν και από Έλληνα δημοσιογράφο, Ελένη. Βεβαίως. Το δεύτερο θέμα είναι το πώς γίνεται μία ερώτηση και προφανώς το ότι ξεκίνησε με αυτόν τον επιθετικό τόνο παίρνοντας θέση ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός λέει ψέματα, δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν περίμενε στην πραγματικότητα καμία απάντηση, απλώς ήθελε να δημιουργήσει εντυπώσεις. Μάλιστα, πάμε να προχωρήσουμε. Την αύξηση της επιδότησης ρεύματος για να αντιμετωπιστεί η αύξηση στους λογαριασμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Όπως είπε ο κ. Κώστας Κρέκας, αποφασίστηκε να υπερδιπλασιαστεί η επιδότηση όλων των οικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων που τροφοδοτούνται στη χαμηλή τάση. Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, εκτός από την αύξηση στο επίδομα και την έκπτωση 15% στα νοικοκυριά από τη ΔΕΠΑ, αναστέλλονται τα τέλη χρήσης δικτύου για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος μετέφερε το μήνυμα της κυβέρνησης ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία έναντι της ενεργειακής κρίσης που μένεται στην Ευρώπη και σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ενίσχυση της επιδότησης στους λογαριασμούς ρεύματος για καταναλώσεις έως 300 κιλοβατόρες. Τα χρήματα θα προκύψουν από τα έσοδα της Δημοπράτησης Δικαιωμάτων Ρήπων μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, στο οποίο πλέον, όπως ενημέρωσε, θα διατεθούν 620 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση. Έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό απορρόφησης του μεγαλύτερου μέρους των ανατιμήσεων για να μην μείνει κανένα νοικοκυριό απροστάτευτο από τη διεθνή ενεργειακή κρίση που μένεται. Από 9 ευρώ επιδότηση που είχαμε ανακοινώσει το Σεπτέμβριο για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες, αυξήσαμε στα 18 ευρώ την επιδότηση για τον Οκτώβριο και σήμερα ερχόμαστε και υπερδιπλασιάζουμε την επιδότηση στα 39 ευρώ
ανά μήνα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο για τις 300 πρώτες κιλοβατόρες για όλα τα νοικοκυριά. Επιπλέον αυξάνεται η επιδότηση προς τους δικαιούχους κοινωνικού οικιακού τιμολογίου από 24 ευρώ τον Οκτώβριο σε 45 ευρώ Νοέμβρη και Δεκέμβρη, ενώ για τις επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται τόσο στη χαμηλή όσο και στη μέση τάση αναστέλλεται για την περίοδο Νοεμβρίου του 2021 έως Μαρτίου του 2022 η καταβολή της ρυθμιζόμενης χρέωσης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Και τα ποσά αυτά θα καταβληθούν στη συνέχεια σταδιακά από τις επιχειρήσεις εφόσον δεν χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο. Το ποσό που αντιστοιχεί στην υποαναστολή χρέους υπολογίζεται στα 63 εκατομμύρια ευρώ. Για τα νοικοκυριά τώρα που καταναλώνουν φυσικό αέριο, ο κ. Κρέκας ανακοίνωσε ότι θα ισχύσει, όπως είναι γνωστό, η επιδότηση ανάλογη με αυτή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και η έκπτωση 15% από την ΔΕΠΑ, ενώ θα υπάρξει και αναστολή χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Τα τέλη θα καταβληθούν σταδιακά αργότερα και όταν αποκλιμακωθεί η κρίση, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, μένεται και φαίνεται ότι θα συνεχιστεί. Επιστρέφουμε στο θέμα του κορονοϊού, αλλά αυτή τη φορά θα επιστρέψουμε σε ένα αισιόδοξο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχεται από την κυρία Ελένη Καλαπόθου, 100 ετών, που ζει στη Μονεβασιά και πριν από λίγες μέρες έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Πώς αισθάνεστε καταρχήν, είστε καλά τώρα που κάνατε την τρίτη δόση, είστε πιο δυνατή? Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, πολύ δόξα καλά. Τον Θεό. Τώρα, κυρία Ελένη, επειδή πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο και διστάζουν και δεν δέχονται τον κορονοϊό, τι τους λέτε? Γιατί φοβούνται? Να μην φοβούνται. Γιατί άμα ό,τι αρρωστάμε πάμε στους γιατρούς. Και ό,τι μας πούνε γιατροί, τα κάνουμε. Εσάς ο γιατρός το είπε, η οικογένειά σας, ή βλέπετε και τηλεόραση και ακούτε όλα βλέπω αυτά? Βλέπω και τηλεόραση, αλλά μου ήταν και η δική μου ότι θα κάνω εμβόλιο. Επειδή και το έκανα. Και καλά κάνατε. Δεν ανησυχήσατε από την αρχή, από την πρώτη δόση με τα εμβόλια? Δεν ανησυχήσατε, κύριε Ελένη? Όχι, όχι, καθόλου. Δεν ανησύχησα καθόλου. Ποιο εμβόλιο κάνατε στην αρχή? Αφού το λέει ο γιατρός, είναι θετικό. Είσαστε υπάκουοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αισιόδοξο αυτό. Ποιο εμβόλιο σας έκαναν, κυρία Ελένη? Ορίστε. Ποιο εμβόλιο κάνατε? Το Pfizer, το Pfizer. Ποιο ήτανε? Το Pfizer. Το Pfizer. Δεν πειράζει, όποιο και να ήταν. Είναι η εγγονή της κυρίας Ελένης, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, που ακούγαμε. Να είσαστε καλά, κυρία Ελένη. Να τα χιλιάσετε. Να τα χιλιάσετε με την αγάπη μας και σας ευχαριστούμε για αυτό χωριό, το μήνυμα που μας στέλνετε. Στο χωριό έχουν κάνει. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι. Αντριάννα, στο χωριό έχουν κάνει όλοι το εμβόλιο. Τι σας είπαν όταν πήγατε εσείς, όταν αποφασίσατε να κάνετε και την τρίτη δόση? Ναι, κάμανε. Ναι, κάμανε. Άντε, μπράβο. Μυαλωμένοι οι χωριανοί σας. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την αγάπη μας και το θαυμασμό μας. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 68 ετών ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής Χρήστος Κυριαζής μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ο πατέρας του εργαζόταν ως επιπλοποιός και λόγω της οικογενειακής παράδοσης έμαθε την τέχνη και διέπρεψε στο χώρο του επιπλού. Ποτέ όμως δεν έκρυψε την αγάπη του για τη μουσική. Δημιούργησε το συγκρότημα Πρόκες το 1972 και νωρίτερα τα συγκροτήματα Μυραμπίλης Ζαλάπα και Γουατεπίτη. Σπούδασε στην Ιταλία και όταν επέστρεψε στράφηκε στη λαϊκή μουσική. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε με το δίσκο «Μου θυμίζεις τη μάνα μου» το 1992, ο οποίος έγινε πλατινένιος, και ακολούθησαν αρκετές ακόμη δισκογραφικές δουλειές. Τη συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας τους για την περίοδο 2021-2022 ανακοίνωσαν ο ΟΠΑΠ και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η συνεργασία τους επεκτείνεται και εκτός γηπέδων με κοινοφελείς δράσεις. Ως χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου θα είναι ο ΟΠΑΠ για μία ακόμη χρονιά.
Ο ΟΠΑΠ και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσαν τη συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας τους για την περίοδο 2021-2022. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΠΑΠ στηρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων Διεθνών να πετύχουν τους αγωνιστικούς στόχους τους και να δώσουν χαρές στους Έλληνες φιλάθλους. Η μακροχρόνια χορηγική συνεργασία του ΟΠΑΠ με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποτελεί απτή απόδειξη της διαχρονικής δέσμευσης της εταιρείας μας στη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, ένα άθλημα γεμάτο μοναδικές στιγμές που αποτελεί την κορυφαία επιλογή διασκέδασης για τους φιλάθλους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο και ζουν έντονα το παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο, στον ΟΠΑΠ είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα ως χρυσός χορηγός της. Ανυπομονούμε να βρεθούμε δίπλα στους φιλάθλους, στις κερκίδες, στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας και να κάνουμε τους αγώνες μια μοναδική εμπειρία. Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει δυναμικά στο πλευρό της εθνικής ομάδος, της ομάδας που έχει προσφέρει μεγάλη χαρά και πολλές συγκινήσεις σε όλους τους Έλληνες. Εδώ και δεκαετίες, ο ΟΠΑΠ έχει αφήσει το δικό του μοναδικό στίγμα στον ελληνικό αθλητισμό. Ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, η εταιρεία μας έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του, τόσο σε κορυφαίο επίπεδο, όσο και στις υποδομές, μέσω δράσεων όπως το καινοτόμο πρόγραμμα Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της εθνικής ομάδας αποτελεί βασικό πυλώνα του χορηγικού προγράμματος του ΟΠΑΠ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που η εθνική ομάδα στηρίζει ενεργά το κοινωνικό έργο της εταιρείας μας. Πρόκειται για μια μακροχρόνια χορηγική συνεργασία, η οποία επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΑΠ αποτελεί το μεγαλύτερο υποστηρικτή του ελληνικού αθλητισμού διαχρονικά. Ο ΟΠΑΠ και η ΕΠΟ έχουν μια μακρά και επιτυχημένη χορηγική συνεργασία. Εδώ και χρόνια, ο ΟΠΑΠ είναι πιστός υποστηρικτής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Σημασία όμως έχει ότι είναι μαζί μας και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Γεγονός που δείχνει πολλά για την ποιότητα της συνεργασίας μας. Η συνεργασία μας με τον ΟΠΑΠ δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η εθνική ομάδα συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ, όπως η ανακαίνιση των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων και η στήριξη δεκάδων αθλητικών ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, η συνεργασία του ΟΠΑΠ με την ΕΠΟ δεν περιορίζεται μόνο εντός γηπέδων. Η εθνική ομάδα συμμετέχει στις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, όπως η ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων η Αγία Σοφία και Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού και η στήριξη δεκάδων αθλητικών ακαδημιών σε όλη τη χώρα. Στον δρόμο για τις εσωκομματικές κάλπες το κίνημα αλλαγής, με τους 6 υποψήφιους για την ηγεσία όμως να μην συμφωνούν για τον αριθμό και τον τρόπο διεξαγωγής debate. Μετά το χθεσινό ναυάγιο στο αρμόδιο όργανο του κόμματος, η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση αναβλήθηκε για αύριο, αφού έλειπε η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου, που επιμένει σε συγκεκριμένο πλαίσιο τηλεμαχιών. Έντονες είναι οι διεργασίες στο κίνημα αλλαγής για την κούρσα διαδοχής εν όψη των εσωκομματικών εκλογών του Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκρινε ότι θα πρέπει να ψηφίσουν οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι του κόμματος για να διαμορφώσουν τη νέα ηγεσία και όχι οι πολίτες που ανήκουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Προτρέπω τον κόσμο να έρθουν να μας ψηφίσουν άνθρωποι που είτε είναι μέλη φίλοι, είχαν ψηφίσει το 19 το κίνημα αλλαγής. Είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα, αλλά τώρα σκέφτονται να το ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές. Δηλαδή είναι ενδυνάμει ψηφοφόροι. Όχι άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα κατά συνείδηση και δεν πρόκειται να αλλάξουν την επιλογή τους. Θα είναι για μένα αδιανόητο και έλλειψη πολιτικού πολιτισμού κάποιοι να κινητοποιούν τέτοιες δυνάμεις. Ο Χάρης Καστανίδης στάθηκε στην ανάγκη μαζική συμμετοχή στις εκλογές προκειμένου να έχει το τελικό αποτέλεσμα πραγματικό αντίκρισμα στην κοινωνία. Να θυμούνται ότι η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών θα επιτρέψει να διαμορφωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα από την κοινωνία. Τίποτα δεν θα χαριστεί σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν θα χαρίσουμε την πατρίδα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα χαρίσουμε τον Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις έξωθεν για την αυτόνομη πορεία του κινήματος που δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Δεν πρέπει να δεχθούμε, ούτε θα δεχθώ, έξωθεν παρενέσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στην αυτόνομη πορεία, την αυτόνομη πορεία του κινήματός μας. Θα αποφασίσει και θα εγγυηθεί αυτή την πορεία η μεγάλη συμμετοχή του ελληνικού λαού. Πιστεύω στην ενότητα, την ανανέωση και τη διεύρυνση της παράταξης από κάτω προς τα πάνω, με ειλικρίνεια και σχέδιο, τονίσε ο Παύλος Χριστίδης, ποντάροντας, όπως είπε, σε εκείνους που έχουν όνειρα και ελπίζουν σε κάτι νέο και διαφορετικό. Ενώ λέει πως είναι ώρα να εκφραστεί νέα γενιά μέσω του κινήματος αλλαγής. Εν τω μεταξύ, παραμένει ακόμη στον αέρα το θέμα των debate, καθώς δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στους υποψήφιους για τον τρόπο διεξαγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Παπανδρέου προβάλλει τις μεγαλύτερες αντιστάσεις, ζητώντας τρεις μεγάλες θεματικές τηλεμαχίες διάρκειας
άνω της μιας ώρας έκαστη. Οι συνυποψήφοι του είναι όμως υπέρ ενός πιο ευέλικτου debate, ενώ δεν συμφωνούν με τον πρώην πρωθυπουργό που ζητά σύνδεση μέσω Zoom από το σπίτι κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινάλ την Τρίτη. Προτάθηκε συμβιβαστική λύση, στην οποία διαφώνησε και πάλι ο κ. Παπανδρέου. Θα ακολουθούσε και νέα συνεδρίαση, η οποία ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας της απουσίας εκπροσώπου του Γιώργου Παπανδρέου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.